Μαζική επίθεση με ντρόνς με στοχοπλία του ρωσικού στόλου που σταθμεύουν στο λιμάνι της Σεβαστούπολης στην Κριμαία πραγματοποίησαν ουκρανικές δυνάμεις. Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας κατηγόρησε τη Βρετανία για ευθεία εμπλοκή στο χτύπημα. Διευκρίνησε ότι η επίθεση αποκρούστηκε και προκάλεσε μόνο μικρές ζημιές. Νωρίτερα, σε συνάντηση με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Υπουργός Άμυνας Σεργέη Σοϊγκού τόνισε ότι η μερική επιστράτευση έχει ολοκληρωθεί. Την ίδια ώρα, ουκρανικές δυνάμεις πλησιάζουν τη Χερσόνα, με τη μάχη να είναι πρώτων πυλών. Το Κίεβο κατηγορεί τη Μόσχα για μαζικές εκτοπίσεις αμάχων και κλοπές ιατρικού υλικού από την πόλη. Η Ρωσία μετατρέπει τη Χερσόνα σε μια ζώνη χωρίς πολιτισμό, χωρίς στοιχειώδη πράγματα που είναι διαθέσιμα στις περισσότερες χώρες του κόσμου. Πριν από την άφιξη της Ρωσίας, αυτή η περιοχή, όπως όλες οι άλλες περιοχές της Ουκρανίας, ήταν απολύτως φυσιολογική και ασφαλής. Υπήρχαν όλες οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι άνθρωποι ήταν ασφαλείς. Η ζωή ήταν εγγυημένη. Και τώρα η Ρωσία προσπαθεί να κάνει την περιφέρεια της Χερσόνας κυριολεκτικά ζώνη αποκλεισμού. Οι ρωσικές επιθέσεις έχουν αφήσει 4 εκατομμύρια Ουκρανούς χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Οι αρχές στο Κίεβο προσπαθούν να επισκευάσουν κατεστραμμένους σταθμούς για να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση. Την ίδια ώρα η Μόσχα δίνει συνέχεια στο ζήτημα της ανατίναξης μέρους των αγωγών Nord Stream. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας κατηγόρησε για πρώτη φορά ανοιχτά τη Βρετανία, υποστηρίζοντας, χωρίς να παρουσιάσει πάντως αποδείξεις, ότι η ομάδα του Βρετανικού πολεμικού ναυτικού βρίσκεται πίσω από τη δολιοφθορά. Το Λονδίνο διέψευσε κατηγορηματικά τις ρωσικές αιτιάσεις, κάνοντας λόγο για ψέματα επικών διαστάσεων.